Καλησπέρα, Ευλαμπία. Και η ικανοποίηση παραμένει, γιατί στο αρχικό κείμενο των συμπερασμάτων, όπως ανέφερες, η Ευρώπη ζητεί από την Τουρκία να παραμείνει στη γραμμή της αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ βάζει μία κόκκινη γραμμή, παραμένει βέβαια αυτή η κόκκινη γραμμή, που δεν αφορά τίποτα άλλο παρά το Κυπριακό, και εμένει στη ριζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και απορρίπτει την γραμμή των δύο λύσεων που ζητεί η Τουρκία. Για το μεταναστευτικό, Ευλαμπία, η Ελλάδα χαιρετίζει την απόφαση να δοθούν χρήματα, να δοθεί χρηματοδότηση στην Τουρκία για ανθρωπιστικούς λόγους. Από την άλλη πλευρά όμως ζητεί να ελέγξει τις ροές της, να διαχειριστεί τα κυκλώματα των διακινητών, αλλά και να αποδεχτεί, να πάρει πίσω τους 1.450 μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά το άσυλό τους έχει απορριφθεί και πρέπει να επιστραφούν με βάση τη συμφωνία του 2016. Κλείνοντας να σου πω ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν εκτενώς και για την Ινδική μετάλλαξη, τη μετάλλαξη Δέλτα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη για την εξάπλωσή της. Η Ινδική μετάλλαξη έχει έρθει και στην Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό να καλεί όλους τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Έχουμε πολλά διαθέσιμα εμβόλια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι οι πολίτες να εμβολιαστούν. Μην ξεχνάτε, Ευλαμπία, ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία Φασουλάκη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Τέλος, στα ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία, είμαι ικανοποιημένος από το αρχικό σχέδιο των συμπερασμάτων όπως αυτό έχει παρουσιαστεί, καθώς αποσαφηνίζει ότι το πλαίσιο βελτίωσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία πρέπει να γίνει με σταδιακό αλλά και αναστρέψιμο τρόπο σε περίπτωση που η Τουρκία επανέλθει σε προκλητική συμπεριφορά, επαναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής του περασμένου Μαρτίου.